Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Playmobil Fempi και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν αγαπάτε Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι να δυναμώσει και ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 6 από τις 12 συλλεκτικές φιγούρες μυστηρίου που κυκλοφόρησε η Playmobil στη δεύτερη σειρά του Scooby-Doo στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 και μία από τις 6 συλλεκτικές φιγούρες του Scooby-Doo που κυκλοφόρησε η Playmobil την ίδια χρονιά. Πάμε τώρα να δούμε τις συσκευασίες. Τα σακουλάκια από τη δεύτερη σειρά με τις συλλεκτικές φιγούρες του Scooby-Doo κυκλοφόρησε με τον κωδικό 7717 και αποτελείται από 8 φαντάσματα και τους 4 βασικούς χαρακτήρες, το Σάγκη, τη Βίλμα, τη Δάφνη και το Φρεντ, με ιδιαίτερες στολές. Στο πίσω μέρος έχουμε ένα τυπωμένο κωδικό. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία φιγούρα, ενώ κάθε φιγούρα μπορεί να αντιστοιχεί σε παραπάνω από έναν κωδικό. Γι' αυτό και εγώ κάθε φορά που θα ανοίγω ένα σακουλάκι θα σας βάζω και τον κωδικό με τον οποίο εγώ βρήκα τη φιγούρα. Η δεύτερη σειρά συνοδεύεται και από 6 συλλεκτικές φιγούρες του Scooby. Σήμερα θα δούμε τη φιγούρα του Scooby Samurai με τον κωδικό 70716. Στο πίσω μέρος έχουμε και τους κωδικούς από τις υπόλοιπες στολές του Scooby. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε τις συσκευασίες. Ας ξεκινήσουμε με τη φιγούρα του Scooby. Το κουτί ανοίγει από πάνω. Έχει μέσα ένα σακουλάκι με το Scooby και όλα τα αξεσουάρ. Εδώ έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης και παρουσιάζει όλη τη δεύτερη σειρά με τις 6 συλλεκτικές φιγούρες του Scooby και τους 12 χαρακτήρες μυστηρίου. Και έχουμε και το αυτοκόλλητο που πηγαίνει στην Αθήσα. Ας ανοίξουμε το πρώτο σακουλάκι. Στο πρώτο σακουλάκι έχουμε τον Φρεντ, ο οποίος είναι ντυμένος σαμουράι. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο σακουλάκι. Τώρα έχουμε τη Δάφνη ντυμένη με στολή καράτε. Τρίτο σακουλάκι για σήμερα. Το τρίτο σακουλάκι έχουμε την Alice May, που όπως λέγεται το αυτοκόλλητο της Αθήσας είναι το κορίτσι φάντασμα. Πάμε να ανοίξουμε το τέταρτο σακουλάκι για σήμερα. Ο χαρακτήρας μας τώρα είναι ο Λυκάνθρωπος. Πέμπτο σακουλάκι. Και ο χαρακτήρας μας τώρα είναι το φάντασμα του μαύρου σαμουράι. Και έκτο και τελευταίο σακουλάκι για σήμερα. Τελευταίος χαρακτήρας για σήμερα είναι ο Δράκουλας. Και τώρα ελάτε να δούμε από κοντά όλα τα κομμάτια από τους σημερινούς χαρακτήρες. Και εδώ βλέπουμε το περιεχόμενο από όλες τις φιγούρες που ανοίξαμε σήμερα, τις 6 φιγούρες μυστηρίου και τη μία του Scooby με τη συλλεκτική στολή Samurai. Οπότε βλέπουμε το Scooby πρώτα, έχει μια κατάνα, τρώει donuts και φυσικά εδώ βλέπουμε το εξάρτημα με το οποίο κουμπώνει το καπέλο του Samurai πάνω στα αυτιά του Scooby. Επόμενος είναι ο Φρεντ. Ο Φρεντ φοράει στολή σαμουράι κι αυτός. Οι σαμουράι έχουν τη δημητική τους στο σημερινό βίντεο, θα δείτε και πιο κάτω. Στη συνέχεια έχουμε τη Δάφνη, η οποία φοράει στολή καράτε και κρατάει ένα χάρτη. Τα φαντάσματα, όπως και στην πρώτη σειρά, έχουν μια καρτέλα η οποία πηγαίνει στο αυτοκίνητο, στη μηχανή μυστηρίου. Για όσους δεν έχουν δει το βίντεο, θα σας βάλω το link πάνω δεξιά. Οπότε βλέπουμε, το πρώτο φάντασμα είναι η Alice May, το κορίτσι φάντασμα δηλαδή, και ελάτε εδώ να δούμε, έχει μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια στην κοτσίδα της.
Επόμενο είναι, φάντασμα είναι ο Wolfman, δηλαδή ο λικάνθρωπος. Ο λικάνθρωπος είναι πεινασμένος, για από ό,τι βλέπω τρώει ένα ντόνατς κι αυτός. Επόμενο φάντασμα είναι το φάντασμα του μαύρου σαμουράι. Όπως είδατε, οι σαμουράι έχουν την τιμητική του σήμερα. Η Ιαπωνία στο σημερινό βίντεο έχει την τιμητική της. Βλέπουμε, έχει κατάνα, ένα χάρτη, τη στολή του σαμουράι και κοιτάξτε ένα πολύ τρομακτικό πρόσωπο που έχει. Και τελευταίος είναι ο Δράκουλας. Και ο Δράκουλας είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα, έχει αυτοκόλλητο γιασπασμένο καθρέφτη και η μπέρτα του δεν κουμπώνει όπως συνήθως στο λαιμό, αλλά κουμπώνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο στην πλάτη του. Θα το δούμε στη συναρμολόγηση. Και τώρα ελάτε να το συναρμολογήσουμε. Ελάτε να ξεκινήσουμε με το Σκούμπι Σαμουράι. Να του βάλουμε πρώτα το κολάρο του. Να του βάλουμε τώρα τα περικάρπια. Στη συνέχεια να του βάλουμε το καπέλο με το ειδικό εξάρτημα που σφινώνει πάνω στα αυτιά του για να στέκεται το καπέλο. Και στη συνέχεια να του δώσουμε να κρατήσει την κατάνα και να φάει το ντόνατς. Σειρά τώρα έχει ο Φρεντ. Ο Φρεντ στην ουσία φοράει τα κανονικά του ρούχα, μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα, αλλά στη δεύτερη σειρά έχει αξεσουάρ σαμουράι που είναι γάντια, καπέλο και την ξυφολόγχη του σαμουράι. Επίσης ο Φρεντ κρατάει και ένα φακό. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξουμε τη Δάφνη. Η Δάφνη φοράει μία άσπρη στολή καράτε με μοβ ζώνη και κρατάει ένα χάρτη με κάτι γραμμένο στα ιαπωνικά. Τώρα έρθει η ώρα να φτιάξουμε το πρώτο φάντασμα για σήμερα. Το πρώτο φάντασμα για σήμερα είναι η Alice May, το κορίτσι φάντασμα. Όπως όλα τα φαντάσματα, το κεφάλι γυρνάει για να μας εμφανίσει την κανονική μορφή του φαντάσματος. Έχει ένα πολύ ωραίο φόρεμα και αυτό το πολύ ιδιαίτερο εξάρτημα που πηγαίνει σαν κοτσιδάκι στα μαλλιά της. Κρατάει ένα φανάρι και εδώ βλέπετε και την καρτέλα του φαντάσματος. Δεύτερο φάντασμα για σήμερα είναι ο Wolfman, ο λικάνθρωπος. Ο λικάνθρωπος φοράει πολύ ωραία πράσινα ρούχα, έχει ένα πολύ όμορφο πράσινο σακάκι και στα μανίκια έχει μανσέτες. Και στο λικάνθρωπο, όπως σε όλα τα φαντάσματα, το κεφάλι γυρίζει για να μας αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο του φαντάσματος, τρώει ένα ντόνατς και κρατάει την καρτέλα του φαντάσματος. Σειρά τώρα έχει το φάντασμα του μαύρου σαμουράι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία στολή, κοιτάξτε τώρα θα βάλουμε πρώτα το κάτω μέρος, στη συνέχεια τα μανίκια με τα γάντια και το πάνω μέρος της στολής. Έχει ένα πολύ τρομακτικό πρόσωπο, θα βάλουμε το καπέλο, θα του βάλουμε την κατάνα στη θήκη της μέσης, θα του δώσουμε να κρατήσει και το χάρτη ο οποίος είναι γραμμένος και αυτό στα ιαπωνικά και φυσικά την καρτέλα του φαντάσματος. Τελευταίο φάντασμα για σήμερα, ο Δράκουλας. Ο Δράκουλας φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο γκρι κουστούμι και κοιτάξτε το κεφάλι του γυρίζει για να μας αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο αυτού που παριστάνει τον Δράκουλα. Έχει ένα εξάρτημα το οποίο πηγαίνει στο λαιμό του και στο πίσω μέρος στην πλάτη κουμπώνει η κόκκινη μπέρτα του Δράκουλα. Έχει επίσης ένα καθρέφτη ο οποίος είναι σπασμένος γιατί όλοι οι καθρέφτες σπάνε όταν τους κοιτάει ο Δράκουλας. Επίσης κρατάει την καρτέλα του φαντάσματος. Έτοιμες λοιπόν οι φιγούρες μυστηρίου του Σκούμπιντου και ο Σκούμπιντου. Ελάτε να τους δούμε από κοντά. Ελάτε λοιπόν να δούμε από κοντά τους σημερινούς χαρακτήρες. Πρώτος ο Σκούμπιντου είναι ντυμένο σαμουράι, κρατάει κατάνα, φοράει καπέλο σαμουράι και στο στόμα του έχει δαγκωμένο ένα ντόνατς. Ο επόμενος είναι ο Φρεντ και ο Φρεντ είναι ντυμένο σαμουράι, βλέπετε φοράει το ίδιο καπέλο με το Σκούμπι, κρατάει φακό και μία λόγχη σαμουράι. Επόμενη είναι η Δάφνη. Η Δάφνη φοράει στολή καράτε, όπως βλέπετε, και κρατάει έναν χάρτη με κάτι που γράφει στα ιαπωνικά. Επόμενη είναι η Alice May. Εδώ βλέπετε και την καρτέλα του φαντάσματος. Έχει ένα πολύ ωραίο φόρεμα με αράχνες,
και κοιτάξτε τι ωραία λεπτομέρεια που έχει στα μαλλιά της, όπως σας έλεγα με το κοτσιντάκι. Επόμενο φάντασμα είναι ο Wolfman, ο λυκάνθρωπος. Ο λυκάνθρωπος, όπως βλέπετε, είναι πεινασμένος και τρώει ένα ντόνατς. Επόμενος είναι ο Σαμουράι, είναι το φάντασμα του μαύρου Σαμουράι. Κρατάει ένα χάρτη, έχει φοράει μια πάρα πολύ ωραία στολή και κοιτάξτε πόσο τρομακτικό είναι το πρόσωπό του. Και τελευταίο φάντασμα για σήμερα είναι ο Δράκουλας. Ο Δράκουλας έχει μια πάρα πολύ ωραία μπέρτα, κατακόκκινη, και ο καθρέφτης του είναι σπασμένος. Άλλο ένα Playmobil unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας για να μας πείτε ποια ήταν η αγαπημένη σας φιγούρα από το σημερινό βίντεο και μέχρι την επόμενη Playmobil 5η να περνάτε όλοι υπέροχα!